Ο κύριος Δημήτρης Μάντζος, ο βουλευτής επικρατείας και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, είναι μαζί μας, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Μάντζο, καλή σας ημέρα. Καλημέρα κύριε Στολάκη, καλημέρα στους ακροατές. Καλημέρα, καλημέρα. Είστε καλά, είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Καλημέρα, τι κάνετε? Έχετε ξεκουραστεί? Καλά είμαστε. Έχετε ξεκουραστεί κύριε Μάντζο από όλη αυτή την περίοδο? Και πώς σας βρίσκουν οι επόμενες μέρες? Και από τα ξενύχια το βράδυ της Κυριακής. Καταρχάς τώρα το πώς μας βρίσκεται αυτή τη στιγμή καθοδόν προς Κατερίνη για τη μεγάλη γιορτή της Κατερίνης. Α, στα μέρη μας έρχεστε κύριε Μάντζο. Στα μέρη μας λέω, στη Βόρεια Ελλάδα έρχεστε. Ναι, δεν απάντησε ποτέ. Μάλλον έχουμε δεν το πρόβλημα, παίρνω προσωπικά. Θα επικοινωνώ, όχι. Δεν το παίρνω προσωπικά. Νομίζω ότι δεν. Είναι πολύ ευγενής. Νομίζω ότι έπεσε η γραμμή πολύ, γιατί μας εξήγησε ότι είναι εν κινήσει. Λοιπόν, 2-3-10-285-106, αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο μας καλείτε. Στείλτε μας και τα μηνύματά σας στη σελίδα μας στο Facebook. Όπως σου έλεγα, ο κύριος Ανδρουλάκης συνεχίζει τις συναντήσεις, τις επαφές και τις συσκέψεις με τους στενούς του συνεργάτες. Οι αλλαγές οι οποίες σχεδιάζει να γίνουν, από ό,τι μου λέει το δικό μου το ρεπορτάζ, θα γίνουν σε δύο φάσεις. Σε πρώτη φάση, λίγο στους ρόλους, στην αναδιανομή των ρόλων της κοινοβουλευτικής ομάδας. Σίγουρα θα ανατεθεί κάποιο χαρτοφυλάκιο στον κύριο Γερουλάνο και στην κυρία Διαμαντοπούλου Μαθαίνω. Ενώ οι μεγάλες αλλαγές στη λειτουργία του κόμματος θα γίνουν μετά το συνέδριο, το οποίο προσδιορίζεται χρονικά την άνοιξη του 2025. Τα λέω σωστά, κύριε Μάντζο? Καλή σας ημέρα και πάλι. Καλημέρα και πάλι. Πάνω στις ευχές κοπήκαμε, ναι. Είπαμε. Πηγαίνω προς την Κατερίνη. Σήμερα έχω την τιμή να εκπροσωπώ τον πρόεδρο στις εκδηλώσεις εορταστικές της πόλης. Χρόνια πολλά στην Κατερίνη και στην Πιερία. Και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση στον αέρα της εκπομπής σας. Τα λέτε πολύ σωστά. Αυτή είναι η εικόνα. Είναι δύο τα επίπεδα των αλλαγών που οφείλει ο επανεκλεγής πρόεδρος Νίκος Ανδρουλάκης να κάνει σε επίπεδο κοινοβουλευτικής ομάδας και κόμματος. Τα λέω κατά τη σειρά της προτεραιότητας, διότι η κοινοβουλευτική δραστηριότητα πιέζει και είναι σαφές ότι όποιες αλλαγές πρέπει να γίνουν τα επόμενα 24 ώρα στη συγκρότηση της ομάδας μας. Το κόμμα έπεται από κοντά. Το ρεπορτάζ σας λέει σωστά ότι πρέπει να υπάρξει και ένα συνέδριο ασφαλώς στον χρόνο που ορίζει το καταστατικό, για να υπάρξει και νέα κεντρική επιτροπή και όλες οι δομικές αλλαγές. Όμως θα υπάρξουν και αποφάσεις, από όσο κατανοώ, οι οποίες θα συμπεριλαμβάνουν, πια αυτή είναι η λέξη, συμπερίληψη, αυτή προτιμώ εγώ τουλάχιστον, συμπεριλαμβάνουν και όλους τους υποψήφιους προέδρους αλλά και στελέχη τα οποία από την πρώτη γραμμή θα κληθούν να δώσουν τον αγώνα για την επίτευξη των συλλογικών μας στόχων. Είναι μια δύσκολη αλλά δημιουργική περίοδος που ξεκινά μετά από μια πρώτη πήγε πολύ επιτυχημένη εκλογική διαδικασία. Κύριε Μάντζο, ο Νίκος Ανδρουλάκης συγκέντρωσε ένα ποσοστό το οποίο πλησίασε το 60% στην μάχη αυτή της Κυριακής, με το Χάρη Δούκα να έρχεται δεύτερος με 40%. Παρακολουθώντας τις δηλώσεις του κυρίου Ανδρουλάκη το βράδυ της Κυριακής, εγώ είδα έναν Ανδρουλάκη ο οποίος ήταν αρκετά ενωτικός και στο λόγο του και στο περιεχόμενο αυτών που είπε. Αναφέρθηκε προσωπικά σε κάθε έναν από τους 5 συνυποψηφίους του, ενώ μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση το γεγονός ότι το σύνθημά του «Μαζί», ένα σύνθημα το οποίο ο Νίκος Ανδρουλάκης χρησιμοποιεί διαχρονικά από τότε που άρχισε να διεκδικεί την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, έγινε «Όλοι μαζί». Όλοι μαζί λοιπόν για τον κορυφαίο στόχο του ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή στις επόμενες εθνικές εκλογές να αναλάβει τα ηνία της διακυβέρνησης της χώρας και να στείλει στην αντιπολίτευση τη Νέα Δημοκρατία, και αν θα είναι εύκολη ή δύσκολη αυτή η συνύπαρξη? Ναι, μου άρεσε πολύ η διάγνωσή σας. Το «Μαζί» που είναι ένα παλιό σύνθημα του Νίκου Ανδρουλάκη από το 2017 το έτσι χρησιμοποιεί. Έγινε «Όλοι μαζί» και αυτό σημαίνει μια αναβάθμιση και στον πολιτικό λόγο αλλά και στον τρόπο λειτουργίας του κόμματος. Ένα από τα θέματα τα οποία ηγέρθησαν, και το θυμάστε και οι δύο, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου, ήταν ακριβώς ο τρόπος λειτουργίας, το κατά πόσο ήταν ανοιχτές οι συμμετοχικές, οι διαδικασίες λειτουργίας και συγκρότησης των οργάνων, αλλά και η επικοινωνία μας. Νομίζω είναι δύο από τα θέματα τα οποία αποτελούν πυρήνα της εντολής προς τον πρόεδρο Ανδρουλάκη, αφενός να συνεχίσει στην επιτυχημένη και σχεδιασμένη πορεία του κινήματος από την επέδωση της πολιτικής αυτονομίας και της ενότητας, την οποία πρώτη η Φόφη γεννηματά, σε λίγες ημέρες συμπληρώνονται 3 χρόνια το θάνατό της, 25 του Οκτώβρη.
Ακριβώς, 25 Οκτώβρη του 24, τρία χρόνια από τη φυγή της Φόφης, γεννηματά, τσαΐμνης της Προέδρου μας. Είναι εκείνη η οποία θεμελίωσε την ενότητα και την πολιτική αυτονομία του χώρου. Ο Νίκος Ανδρουλάκης την εγγυήθηκε, τη συνέχισε, την διεύρυνε και αυτό ακριβώς είναι που και ο ίδιος με το όλοι μαζί πια θέλει να νοηματοδοτήσει και να σηματοδοτήσει. Δεν είναι εύκολο. Προφανώς δεν είναι εύκολο ένας δημοκρατικός χώρος, πλουραλιστικός, με διαφορετικές απόψεις. Είχαμε την ευκαιρία 3,5 μήνες προεκλογικής διαδικασίας να ανοιχνεύσουμε διαφορές, ακόμα και στις θέσεις μας, αλλά κυρίως στον τρόπο λειτουργίας μας. Είναι καθήκον όμως του Προέδρου πια, μετά την εμφατική και καθαρή του νίκη την Κυριακή, να εγγυηθεί την ενότητα, να εγγυηθεί τον πλουραλισμό, να κάνει πράξη το όλοι μαζί και στην κοινοβουλευτική ομάδα και στο κόμμα και είναι αποφασισμένος ο ίδιος, αλλά και όλοι νομίζω όσοι υπηρετούμε το κόμμα από θέσεις ευθύνης, αυτό να το κάνουμε πράξη και όχι απλώς σύνθημα. Κύριε Μάντζο, είμαι σίγουρη ότι τόσο ο Πρόεδρος όσο και οι συνεργάτες του έχετε κάνει την αυτοκριτική για το προηγούμενο διάστημα της ηγεσίας στο ΠΑΣΟΚ, που ήταν πάλι επικεφαλής ο κύριος Ανδρουλάκης. Έχετε καταλήξει σε κάποιους άλλους τομείς που χρειάζονται οπωσδήποτε διορθωτικές κινήσεις, δηλαδή κάποια λάθη τα έχετε εντοπίσει προκειμένου να αλλάξετε λίγο την ρότα? Είναι πολύ σωστό το ερώτημα. Νομίζω ότι το βασικό μήνυμα των εκλογών είναι μην αλλάξετε πορεία, αλλά διορθώστε κατά την πορεία όσον αφορά στον τρόπο με τον οποίο προσπαθείτε να φτάσετε στον τελικό στόχο. Είπε και ο κύριος Τουλάκης πριν ότι ο στόχος είναι πράγματι οι εθνικές εκλογές και το να σταθούμε με αξιώσεις απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, να κοιτάξουμε στα μάτια και να την νικήσουμε. Αυτός είναι ο στόχος. Αλλά ως εκεί, ο δρόμος που έχουμε χαράξει στο χάρτη παίρνει και ορισμένες διορθώσεις. Προφανές είναι ότι η αυτοκριτική, για να είναι ειλικρινής, δεν πρέπει να εξαντλείται στην Κυριακή των εκλογών, αλλά κυρίως να ασκείται και να εφαρμόζεται και μετά από αυτήν. Και αυτό έχουμε αποφασίσει να κάνουμε. Τομείς λοιπόν που έλειψαν πολιτικής, τομείς πολιτικής που έλειψαν το προηγούμενο διάστημα, όπως ο τομέας αυτοδιοίκησης που δεν λειτουργήσε, δεν υπήρξε ούτε καν μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές και μας έλειψε. Είναι κρίσιμος για την παραγωγή πολιτικών θέσεων και προτάσεων για την αυτοδιοίκηση, όχι ως ψηφοδέλτια αυτοδιοικητικά, όπως θα μπορούσε να το δει κανείς πριν τις αυτοδιοικητικές εκλογές, αλλά κυρίως ως παραγωγή πολιτικής με θέσεις για την περιφερειακή ανάπτυξη, την τοπική δημοκρατία. Έχουμε 100 και πλέον δημάρχους προσκύμενους στο ΠΑΣΟΚ. Έχουμε 2 περιφερειάρχες που προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ. Άρα έχουμε το καθήκον να φτιάξουμε ένα τομέα αυτοδιοίκηση. Τομέα διεθνών σχέσεων, με κρίσιμα ζητήματα της πολιτικής, εξωτερικής πολιτικής αυτή τη στιγμή σε μεγάλη εκκρεμότητα. Είναι κρίσιμο να έχει το κίνημά μας τομέα διεθνών σχέσεων. Ένα τομέα επικοινωνίας, ο οποίος θα εξασφαλίζει ακριβώς ότι ο λόγος μας θα είναι αιχμηρός, τολμηρός και θα μπορούν οι θέσεις μας, οι πολύ σωστές, σε πολλά κέντρα. Κάτι για το οποίο είχε ανακουστεί πολλά παράπονα, κύριε Μάντζο, για τον τομέα επικοινωνίας. Ότι δεν έφτασε το μήνυμα στις ευρωεκλογές. Ναι, και ξέρετε, είναι πολύ κρίμα, διότι ενώ έχουμε το προσωπικό, το ανθρώπινο δυναμικό που έκανε θαύματα, και αναφέρομαι στη συνάδελφό σας, την εξαιρετική συνάδελφό σας, τη Στεφανία Τιμουρελάτου, που είναι η προϊσταμένη του γραφείου τύπου, ακριβώς, η οποία είναι μια θαυμάσια δημοσιογράφος και έκανε θαύματα από τη θέση της και για το κίνημά μας. Όμως είναι κρίμα και λάθος το ότι δεν καταφέραμε όλες τις θέσεις έγκαιρα και με τον τρόπο που χρειάζεται στους πολίτες. Και έτσι πληρώσαμε, αν θέλετε, και το τίμημα του να μην είναι αισθητές οι θέσεις του κινήματος, να περνάει πολλές φορές μια γραμμή της Νέας Δημοκρατίας ότι είμαστε θολοί στα μηνύματά μας. Νομίζω ότι αυτά τα τρία είναι τρία από τα πρώτα θέματα στα οποία η αυτοκριτική δεν πρέπει να είναι απλή λέξη, αλλά να γίνει πραγματικότητα από τις επόμενες κιόλας εβδομάδες. Εντάξει, δεν είναι μόνο όμως το μήνυμα το οποίο φεύγει από τα κεντρικά, κύριε Μάντζο, είναι και το μήνυμα έτσι όπως το μεταφράζουν τα στελέχη σας και τα πρώτης γραμμής και τα μεσαία στελέχη. Εγώ στα στελέχη, αυτό που λέει ο Βαγγέλης, αναφέρθηκα. Δεν ξέρω κατά πόσο ήταν θολό το μήνυμα το οποίο έφυγε από τη Χαριλάου Τρικούπη σε δύο κρίσιμα νομοσχέδια, τα οποία κατά την προσωπική μου εκτίμηση σας έκαναν και κακό πριν από τις ευρωεκλογές. Αναφέρομαι στο νομοσχέδιο για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, αλλά και αυτό για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, όταν η κοινοβουλευτική ομάδα είχε διαφορετικές ερμηνείες και διαφορετικές απόψεις. Και βγαίναν αυτά τα στελέχη και ο καθένας έλεγε τα δικά του. Σωστή παρατήρηση. Νομίζω ότι και αυτό αναλύθηκε και εκτιμήθηκε, αξιολογήθηκε από τους ψηφοφόρους στην ισοκομματική διαδικασία. Μιλώντας για στελέχη, δεν θα παραλείψω την κοινοβουλευτική ομάδα, εκεί θα καταλήξω, αλλά θέλω να πω ότι είναι σαφές ότι κρίσιμο για μας είναι και η λειτουργία των ομαρχιακών επιτροπών, των τοπικών επιτροπών, αλλά είναι στο επίπεδο του κόμματος που θα έρθει, εικάζω, μετά το συνεδριό μας όλη αυτή η αλλαγή. Αλλά, για παράδειγμα,
το λέω και σε μια πόλη, η οποία έχει μια πολύ δραστήρια νομαρχιακή επιτροπή, και η Α και η Β περιοχή της Θεσσαλονίκης. Χρειάζονται ακόμα περισσότερες διορθώσεις και βελτιώσεις και σε αυτό το επίπεδο της τοπικής εκπροσώπησης. Τώρα, όσον αφορά στην κοινοβουλευτική ομάδα, ναι, είναι σαφές ότι παρά το γεγονός ότι λειτουργήσε συγκροτημένα, μια μικρή κοινοβουλευτική ομάδα 31 βουλευτών κατάφερε να έχει ρόλο αξιωματικής αντιπολίτευσης σε πάρα πολλά θέματα, όπως η ενεργειακή κρίση, η στεγαστική, το κοινωνικό κράτος, το κράτος δικαίου και η δικαιοσύνη. Και δεν αναφέρομαι μόνο στις υποκλοπές και στο τραγωδία, το έγκλημα των Τεμπών. Είχαμε καθαρή θέση σε όλα τα θέματα. Όμως υπήρξαν στιγμές που πράγματι εκπέμφθησαν διφορούμενα μηνύματα. Και τα δύο θέματα στα οποία αναφερθήκατε, τα πανεπιστήμια και, ο γάμος των ομοφύλων ζευγαριών, η πολιτική ισότητα στο γάμο. Αυτά είναι θέματα τα οποία πρέπει να τα δούμε στην επόμενη διάρκεια της κοινοβουλευτικής περίοδου, να αποκτήσει συνοχή η κοινοβουλευτική ομάδα και ένα κάτι ακόμα. Εκτός από τη συνοχή και την κομματική πειθαρχία, ακόμα και κακώς εννοούμενη πολλές φορές, το βασικό είναι οι βουλευτές μας να γνωρίζουν πρώτα και κύρια τις συνεδριακές μας αποφάσεις. Όταν, για παράδειγμα, είναι εδώ και 20 χρόνια θέση μας η αναθεώρηση του άρθρου 16 για τα μη κρατικά μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια και ενίσχυση του δημοσίου πανεπιστημίου, και υπάρχουν συνάδελφοί μας που φαίνεται σε αυτό ή να διαφωνούν ή να το αγνοούν, αυτό δημιουργεί πραγματικά διφορούμενα μηνύματα στην κοινωνία. Άρα το βασικό είναι συνοχή, πίστη στη στέγη των θέσεων, κυρίως από τους βουλευτές μας, που είναι στην προμετωπίδα της πολιτικής δράσης του κινήματος. Μάλιστα, η ενότητα, κύριε Μάντζο, είναι δεδομένη. Νομίζω και από τα μηνύματα τα οποία έχω διαβάσει, τουλάχιστον και από αυτούς οι οποίοι το προηγούμενο διάστημα δεν ήταν στο πλευρό του κυρίου Ανδρούλα και στήριζαν κάποια άλλη υποψηφιότητα. Προς εκείνη την κατεύθυνση πηγαίνουν τα μηνύματα αυτά. Είναι δεδομένη, ωστόσο, η ενότητα στο ΠΑΣΟΚ μετά τις εσωκομματικές αυτές εκλογές? Έτσι είναι, διαβάζω και εγώ μηνύματα.